Κυρία Υπουργέ, πριν από λίγες μέρες, πριν από δύο εβδομάδες περίπου, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε αλλαγές στα ορολόγια προγράμματα του Λυκείου, με τις οποίες αλλαγές καταργούνται εκτός από αρκετές ώρες, τις περισσότερες ώρες των μαθημάτων των κοινωνικών σπουδών, αλλά αυτή τη συζήτηση την κάναμε σε μεγάλο βαθμό στο πολυνομοσχέδιο πριν από λίγες μέρες, καταργούνται και τα μαθήματα επιλογής της καλλιτεχνικής παιδείας από την πρώτη ηλικίου και συγκεκριμένα τα εικαστικά, η μουσική και τα στοιχεία θεατρολογίας, καθώς επίσης και το ελεύθερο σχέδιο και το γραμμικό σχέδιο, μάθημα επιλογής πάλι, από την γάμα ηλικίου. Τα δύο τελευταία, το ελεύθερο σχέδιο και το γραμμικό σχέδιο, είναι μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά στις πανελλαδικές εξετάσεις για τις πανεπιστημιακές σχολές. Με αυτόν τον τρόπο όμως, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, όποιος μαθητής ή μαθήτρια επιλέξει να πάει στην αρχιτεκτονική, σε μια από τις πολυτεχνικές σχολές, στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών, στις σχολές διακόσμησης, γραφιστικής κτλ., σε όλες όσες έχουν σχέση με καλλιτεχνικά τμήματα, δεν έχει άλλο δρόμο να βαδίσει εκτός από τα φροντιστήρια και την ιδιωτική εκπαίδευση, εκτός από το να πληρώσει δηλαδή. Αυτό βεβαίως ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει και για τη μουσική. Εξακολουθεί να ισχύει και για τις ξένες γλώσσες και το είπατε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό το άσχημο που ισχύει θα το μεταφέρουμε να ισχύει και για επιπλέον μαθήματα. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η πολιτική, νομίζουμε ότι είναι μια καθαρά ταξική πολιτική, εντείνει τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση, δηλαδή τα φτωχά παιδιά, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτών των εξετάσεων με αυτά τα μαθήματα, και εντωμεταξύ αποτελεί, εκτός των άλλων, υπάρχει και αυτή η πλευρά, και μια ακόμα απόδειξη για τη συρρήκνωση της γενικής παιδείας με την ευρύτερη, με την πραγματική, με την καθαυτό έννοια του όρου παιδεία από το περιεχόμενο του σχολείου. Θεωρούμε ότι σε όλη την μαθητική ηλικία ένας άνθρωπος θα πρέπει να διαμορφώνει σφαιρικά την προσωπικότητά του, και βεβαίως σε αυτό συμβολή μεγάλη έχουν και τα μαθήματα της τέχνης. Αυτά που σας ρωτάμε είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Τι θα κάνετε για να καλύψετε τις οργανικές θέσεις των σχολείων με εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων, η ΠΕ08. Τι θα κάνετε, εμείς σας καλούμε να αναθεωρήσετε αυτήν την αποφασή σας για τα καλλιτεχνικά μαθήματα, καλύπτοντας το ορολόγιο πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου, την ανάγκη παροχής της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στους μαθητές, και ιδίως τους μαθητές που επιλέγουν αυτόν τον προσανατολισμό για τις σπουδές τους. Και, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνετε, και σας καλούμε μάλλον να το κάνετε, αν θα πάρετε μέτρα, και να πάρετε μέτρα, για να μετατρέψετε, για να χαρακτηρίσετε καλύτερα αυτά τα μαθήματα, τα καλλιτεχνικά, ως εργαστηριακά μαθήματα. Γιατί, όπως και εσείς αναγνωρίσατε λίγο πιο πριν, δεν φτάνει να λέμε ότι κάνουμε καλλιτεχνικά, ότι κάνουμε εικαστικά, ότι κάνουμε ζωγραφική. Θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχες υποδομές, έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά αυτό το μάθημα από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Ευχαριστώ. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουν ακουστεί πάρα πολλά ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο σχολείο. Είναι πλήρως αναλυθές ότι εξοβλίζει τέχνη τα σχολεία. Το αντίθετο. Προβλέπεται συγκεκριμένα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με το ορολόγιο πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε τι συζητάμε εδώ σήμερα. Συζητάμε για μάθημα επιλογής. Και ξέρετε, κύριε Δελή, με όλο το σεβασμό, θεωρώ ότι η συζήτηση θα ήταν πιο ειλικρινής αν συζητούσαμε, για παράδειγμα, αν θα έπρεπε το μάθημα να γίνει υποχρεωτικό. Να την ακούσω αυτή τη συζήτηση. Αλλά η συζήτηση, όταν όλοι ξέρουμε ότι το μάθημα αυτό δεν έχει συμμετοχή, δεν διδάσκεται στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν γίνεται ουσιαστική διδασκαλία, την θεωρώ προσχηματική. Να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά να ενισχύσουμε τις τέχνες στα σχολεία. Και γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως ότι γι' αυτό και καταβάλλεται μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να γίνει αυτό από τις πιο μικρές ηλικίες. Γι' αυτό και ανέφερα συγκεκριμένα τον ορισμό της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, από την οποία περιμένουμε αναλυτικές προτάσεις και συνεδριάσαμε και προσφάτως. Το γεγονός ότι επεξεργαζόμαστε μαζί με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι αρμόδιο συνολικά για την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, επεξεργάζονται προτάσεις αναφορικά με την ενίσχυση
των τεχνών στο δημοτικό μέσω ενδεχομένως της δημιουργίας μιας ζώνης πολιτισμού. Και βεβαίως, κύριε Δελή, αναφορικά με την τρίτη λυκείου, είναι ένα μείζον ζήτημα. Και γι' αυτό σας είπα ότι εμείς επεξεργαζόμαστε λύση. Έχουμε συνεργαστεί εκτενώς με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και με το ΙΕΠ για να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να κάνουμε μια βαθιά τομή. Και η βαθιά τομή θα είναι αν καταφέρουμε να διδάσκονται όλα αυτά τα ειδικά μαθήματα τα οποία εξετάζονται εν συνεχεία πανελλαδικώς. Διότι μένα με ενοχλεί βαθιά. Με ενοχλεί βαθιά ότι όλα αυτά τα μαθήματα που τα παιδιά μας δίνουν αυτές τις ημέρες, αυτές τις ημέρες δίνουν μουσική, εκτέλεση, ερμηνεία, αρμονία, αυτές τις ημέρες δίνουν ισπανικά, ιταλικά και σχέδιο. Αυτά τα μαθήματα, το γεγονός ότι ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε για τα παιδιά αυτά τα οποία εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Είπατε, κύριε Δελή, πρώτα απ' όλα για συρρήκνωση γενικής παιδείας. Το αντίθετο θα έλεγα. Για παράδειγμα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εισήχθη στην τρίτη λυκείου η λογική του κόντρα μαθήματος. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία ακολουθούν θεωρητική κατεύθυνση να παρακολουθούν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και τα παιδιά τα οποία ακολουθούν πρακτική κατεύθυνση να παρακολουθούν υποχρεωτικά και ιστορία. Είπατε, κύριε Δελή, προηγουμένως να μπουν τα καλλιτεχνικά σε όλες τις τάξεις του λυκείου. Για παράδειγμα, στη Β' λυκείου που δεν υπήρχε τίποτα στα καλλιτεχνικά. Σας διαβεβαιώ, κύριε Δελή, ότι αν κάναμε κάτι τέτοιο, εσείς ο ίδιος θα ήσασταν εδώ, θα καταθέτατε ερώτηση και θα λέγατε γιατί αφαιρέσατε τις ώρες των φιλολόγων, γιατί αφαιρέσατε τις ώρες των μαθηματικών, γιατί αφαιρέσατε τις ώρες αυτών που κάνουν ιστορία. Που κάνουν φυσική, που κάνουν χημεία. Το ρολόγιο πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο. Και σαφώς και δίνονται κατευθύνσεις γενικές αναφορικά με τις εξελίξεις των καιρών. Και γι' αυτό και ανέφερα ένα σύγχρονο σχολείο στο οποίο θέλουμε να εστιάσουμε πέρα από τις τέχνες, οποίες θέλουμε να ενισχύσουμε και στα χρόνια τα εκεί που μπαίνουν οι βάσεις, αλλά ενίσχυση και άλλων τομέων όπως είναι η πληροφορική, όπως είναι οι ψηφιακές δεξιότητες, όπως είναι οι ξένες γλώσσες, όπως είναι φυσική αγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να απαντήσω για το προσχηματικό της συζήτησης για το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός. Νομίζω ότι το κόμμα μας ειδικά έχει κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις με όλες τις κυβερνήσεις για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία δεν διδάσκονται. Και λέμε, αυτό σας είπαμε και πριν από λίγο, ότι πρέπει να ληφθεί μέρημνα έτσι ώστε να διδάσκονται και να μην πληρώνουν τα παιδιά και οι οικογένειές τους έξω στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά σχολεία. Από εκεί και πέρα τώρα, σε σχέση με το να συζητήσουμε για το αν πρέπει ή δεν πρέπει αυτά τα καλλιτεχνικά μαθήματα να βρίσκονται στο σχολείο. Ξέρετε, αυτό προκύπτει από το τι σχολείο θέλουμε. Και σε ό,τι μας αφορά, το ΚΚΕ έχει δημοσιοποιήσει την πρότασή του αναλυτικότατη για το ενιαίο 12χρονο σχολείο, όπου βέβαια περίοπτη θέση, αλίμονο, κατέχει και η αισθητική αγωγή, ανάλογα βεβαίως και με την ηλικία. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε μια συζήτηση για τα ράφια του σχολείου και για τα μαθήματα, να βάλουμε αυτό, να βγάλουμε εκείνο. Δεν είναι σούπερ μάρκετ μορφωτικών προϊόντων το σχολείο. Δυστυχώς έτσι το αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις και οι δικοί σας. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι και σε καμιά περίπτωση βεβαίως δεν θα κάναμε ερώτηση για αυτό που μας είπατε πριν για τα καλλιτεχνικά ή για τα φιλολογικά μαθήματα. Τώρα, όσον αφορά το κόντρα μάθημα, εντάξει, δεν νομίζουμε ότι είναι αρκετό ένα κόντρα μάθημα για να περισωθεί ή για να λειτουργήσει η έννοια της γενικής μόρφωσης. Δεν αρκεί ένα κόντρα μάθημα, αφήστε που και ακόμα και αυτή η έννοια του κόντρα μαθήματος είναι μια έννοια, κατά τη γνώμη μου, αντιεκπαιδευτική. Τι θα πει κόντρα μάθημα? Τα μαθήματα δεν είναι κόντρα, δεν είναι το ένα κόντρα στο άλλο. Η γνώση είναι σφαιρική, είναι ενιαία και κάθε μάθημα υπηρετεί αυτή τη γνώση από διαφορετική πλευρά. Έρχομαι τώρα σε αυτό που είπατε, σε αυτό που απαντήσατε, σε σχέση με το ότι είναι μικρή η συμμετοχή των παιδιών, των μαθητών του Λυκείου στα καλλιτεχνικά μαθήματα. Πολλές φορές όμως ξέρετε ότι αυτή η μικρή συμμετοχή είναι εξαναγκαστική λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν αυτά τα μαθήματα και πολλές φορές τα παιδιά δεν τα επιλέγουν. Δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί βεβαίως, γιατί οι προϋπολογισμοί του Υπουργείου ποτέ δεν φτάνουν για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, και όταν υπάρξουν και κάποια παιδιά, τέλος πάντων, έρχεται πάλι το Υπουργείο εκεί και οι διευθύνσεις και λένε ότι τι να κάνουμε παιδιά, λίγοι είστε αυτοί που το δηλώσατε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί τμήμα. Και κάπως έτσι λοιπόν καταστέλλονται, εντός πολλών εισαγωγικών το καταστέλλονται, και οι όποιες καλλιτεχνικές επιθυμίες των παιδιών αυτών σε σχέση με αυτά τα
τα μαθήματα. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε σε σχέση με τα καλλιτεχνικά μαθήματα, όπως και σε σχέση με τα μαθήματα των κοινωνικών σπουδών, θα θέλαμε ειλικρινά να μας δώσετε μια απάντηση. Τα θεωρείτε ως δευτερεύοντα μαθήματα? Γι' αυτό τα αφαιρείτε? Και, εν πάση περιπτώσει, πώς μπορεί το ίδιο Υπουργείο να βάζει θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις? Αυτό ήταν το θέμα. Τι ρόλο παίζει η ποίηση στη ζωή σας? Και την ίδια στιγμή να αφαιρεί από τα μαθήματα έστω επιλογής τα καλλιτεχνικά μαθήματα? Νομίζω ότι και η ποίηση και η τέχνη, και η τέχνη υπηρετούν το ίδιο αντικείμενο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσετε σε όλα αυτά. Γιατί εμείς, κυρία Υπουργέ, θεωρούμε ότι μαζί με τη γνώση, την πραγματική γνώση, δεν αμφισβητούμε τις δεξιότητες, αλλά ας μην ξανακάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, αλλά η επιστημονική γνώση είναι απαραίτητη. Μαζί με τη γνώση, λοιπόν, θα πρέπει να καλλιεργείται στους μαθητές και το συναίσθημα. Και εδώ έρχεται ακριβώς η τέχνη για να υπηρετήσει αυτήν την ανάγκη. Γιατί θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος, άσχετα από το επάγγελμα που θα κάνει στη ζωή του, θα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Θα περιμέναμε να ακούσουμε λιγάκι για τα ερωτήματα που σας θέσαμε. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Με τους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολείων, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ευχαριστούμε. Την αφαίρεση αυτών των μαθημάτων επιλογής, βεβαίως μειώνονται και οι θέσεις για τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, ξέρουμε ότι θέλετε να ελαφρύνετε τον κρατικό. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Συνεχίζοντας όμως τη συζήτηση την προηγούμενη, έχω αυτό. Αλλά να μην χάσουμε τον χρόνο μας. Συνεχίστε εσείς, αλλά. Χρόνο. Δεν θα χάσουμε κανένα χρόνο. Ακριβώς γι' αυτό προτείναμε το χαρακτηρισμό αυτών των μαθημάτων ως εργαστηριακά. Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε, τα μαθήματα αυτά, οι υποδομές μάλλον που υπάρχουν για τα μαθήματα αυτά στα σχολεία είναι απαράδεκτες ή ανύπαρκτες. Μιλάμε για αίθουσες μουσικής, μιλάμε για αίθουσες εικαστικών, μιλάμε για αίθουσες σχεδίου. Γι' αυτό κάνουμε την πρόταση για να γίνουν, να χαρακτηριστούν αυτά τα μαθήματα εργαστηριακά μαθήματα. Έτσι ώστε να αποκτήσουν και τους εκπαιδευτικούς τους διορισμένους, τους μόνιμους. Εσείς μου λέτε ότι θα κάνετε τώρα μια ενισχυτική διδασκαλία στο τέλος του ωραρίου. Εντάξει, είναι πασαλήματα αυτά.